Είναι μαζί μα ο κύριο Γιώργο Καρτσάκη, συντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο σε θέματα οδική ασφάλεια. Καλησπέρα. Σα ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χαρά μα, κύριε Καρτσάκη. Ένα δύσκολο θέμα, ωστόσο, έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα. Και το λέω δύσκολο γιατί. Τα τροχαία ατυχήματα, τα τροχαία αντιστοιχήματα πολλέ φορέ είναι δυστυχώ μια θλιβερή καθημερινότητα. Μια καθημερινότητα που πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να, να αλλάξει αυτό που θεωρούμε ω δεδομένο. Α, να είναι ακόμα τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα. Έτσι ακριβώ είναι κάτι που, ε, που τα τροχαία ατυχήματα ε, απασχολούν το κριτικό λαό. Βλέπουμε ότι και φέτο ε, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ε, δηλαδή, έχουμε βάσει με τα στοιχεία τη αστυνομία. Uh, 44 uh, νεκρούς στην άσφαλτο και uh, κάποιοι οι οποίοι μετά από ένα μήνα ή δύο μήνες απεβίωσαν έχουν φτάσει σε σύνολο στους 56 56 νεκρούς και έχουμε uh, τώρα Νοέμβριο έχουμε άλλους δύο μήνες mm. δηλαδή πόσο ακόμα πρέπει να χάσουμε uh, συνανθρώπους μας στην άσφαλτο για να σοβαρευτούμε mm. γιατί δεν φτάνει μόνο υποδομές οι υποδομέ γίνονται προσπάθεια, αλλά το πρόβλημα είναι μεγάλο. Και οι υποδομέ θα χρειαστούν αρκετά χρόνια στο να έχουμε αυτά τα οποία μα αναλογούν. Μέχρι τότε τι κάνουμε, mm -hmm. Δεν πρέπει να σοβαρευτούμε. Βλέπουμε ότι ε, οι παραβάσει είναι, είναι πάρα πολλέ. Οι αστυνομικοί έλεγχοι έχουν αυξηθεί. Ε, κα, μέχρι το πρώτο 9 του 2024 γίνανε 125.000 βεβαιώθηκαν παραβάσει. Άρα, βλέπουμε ότι ο κριτικό λαό δεν συμμορφώνεται. Όλοι δεν γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να πίνει και να οδηγεί. Δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Και όμως συνεχίζουμε και το κάνουμε. Βλέπουμε παραβάσει που υπερβολική ταχύτητα πού, σε δρόμου, του οποίου βλέπουμε ότι θέλουν βελτίωση. Δηλαδή το ότι ε, παραπονιέται ο κριτικό λαό και λένε είναι χαμηλά τα ωραία ταχύτητα και ότι αυτή, αυτά τα πράγματα πρέπει να αυξηθούν. Πρέπει πρώτα να φτιαχτεί ο δρόμο, να έχουμε ένα σωστό δρόμο και μετά να αυξήσουμε τα ωραία ταχύτητα. Δηλαδή, επιτροπές οι επιτροπέ οι οποίε τα κάθουν και τα, και, χαρα, και τα έχουν τόσο χαμηλά είναι ότι έχουν ω γνώμονα πιο, όχι την προσωπική μα εξυπηρέτηση, πρώτα την ασφάλεια, τη δικιά μας και των συνανθρώπων μας και μετά αυξάνουμε τα ωραία ταχύτητα. Ξέρετε, επειδή έχετε και διπλή ιδιότητα, είσαστε και στέλεχος ελληνικής αστυνομίας, ε, θεωρείτε ότι και το κομμάτι της, των, αυστηρών ελέγχων έρχεται να συμμορφώσει εκεί που και τη δική μας η κακοινοτροπία, γιατί είναι πολύ παραγωγικό το θέμα, και η δική μας η κακοινοτροπία, εκεί που δεν βάζουμε μυαλό, στο, στην ταχύτητα, σε αυτό που είπατε. Στα... Στην ταχύτητα, στη χρήση κινητού, στο, στο αλκοτέστ, ε, μπαίνουμε στο αντίθετο ρεύμα. Σε, σε επικίνδυνου ελιγμού. Ε, πλέον ε, είμαστε 2024, ακόμα πρέπει να συζητάμε ότι πρέπει να φοράμε τη ζώνη. ακόμα πρέπει να συζητάμε ότι πρέπει να φοράμε κράνου. Mm -hmm. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε. Όλοι γνωρίζουμε τον κώδικα οδική κυκλοφορία. Yeah. Δεν υπάρχει κάποιο που δεν τα τον γνωρίζει. Τα βασικά βρίζει. σίγουρα. Αλλά δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα. Ενώ βλέπουμε να κλείνουν σπίτια, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα την, την επικίνδυνοτητα του πράγματο όταν δεν τα τηρεί αυτά. Γιατί υπάρχει αυτό. Πολύ το, πολύ το, το έχουμε κάνει αυτό όλα στο παρελθόν, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσουμε. Δεν έχουμε, έχουμε στο μυαλό μα ότι δεν θα συμβεί σε εμά. Mm. Και όμω συμβαίνει. Mm. Δεν υπάρχει άνθρωπο στην Κρήτη που να μην έχει χάσει ένα φίλο, ένα συγγενή, ένα γνωστό του. Δεν υπάρχει άνθρωπο που όταν συμβαίνει ένα ακραίο τροχαίο στην Κρήτη δεν τον έχει πιάσει η καρδιά του. Αλλά δυστυχώ δυστυχώς, έχουμε κοντή μνήμη ξεχνάμε εύκολα. Ξεχνάμε, δηλαδή θρυνούμε μια, δύο, τρει μέρε, μια εβδομάδα το πολύ και μετά είμαστε στην κανονικότητα και μετά συνεχίζουμε ακριβώ στους ίδιου ρυθμού. Και τι πρέπει να κάνουμε, Να κάνουμε το αλκοτέ 10.000 ευρώ για να στρώσουμε. Mm. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Γιατί έτσι έχουμε δει ότι αντιδράει μια κοινωνία. Όταν αρχίζουμε και του πειράζουμε την τσέπη. Mm. Αυτό είναι. Εδώ ερχόμαστε και λέμε: Ξυπνήστε, α σοβαρευτούμε όλοι, και θα λύσουμε αυτά τα θέματα. Α πάμε λοιπόν στο κομμάτι τη κουλτούρα, να αλλάξει η κουλτούρα μα. Και εκεί, κύριε Καρτσάκη, νομίζω ότι η βαρύτητα πρέπει να δοθεί στα νέα παιδιά. Συμφωνώ. Ε, το λέω αυτό γιατί ε, κακώ κάποιε νοοτροπίε οι οποίε υπάρχουν σε μεγαλύτερε ηλικίε δύσκολα αλλάζουν. Αυτή που θα είναι για τα επόμενα χρόνια στου δρόμου, ε, και εκεί που καταγράφεται και πολύ μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τα δεδομένα και τα στοιχεία ε, για όσου εμπλέκονται σε τροχέα, είναι τα νέα παιδιά. Έτσι ακριβώ. Κοιτάξτε. Με το νέο χαρτοφυλάκι που έφτιαξε ο περιφερειάς μου, ο Σταύρος στην οδική Ασφάλεια, ε, θα ξεκινήσουμε δύο παράλληλες δράσεις. Η μία είναι, όπως το λέτε, να επενδύσουμε στους νέους μας. Θα το πιάσουμε τώρα, αυτό το κομμάτι, αλλά τα αποτελέσματα σε αυτό θα τα δούμε μετά από 8 και 10 χρόνια. That's. Η άλλη παράλληλη δράση είναι το τι κάνουμε τώρα. Mm -hmm. Και πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μεγάλους, τους άτακτους μεγάλους. Δεν είναι άτεκτη μόνο η μικρή, είναι και η μεγάλη. Ναι. Οι οποίοι μεγαλώσανε με μια λάθο νοοτροπία. Ναι. Όσον αφορά του νέου, ενημερωτικέ δράσει στα σχολεία γίνονται. Και θα πρέπει να γίνονται ακόμα περισσότερο. Και δόξα τω Θεό, βλέπουμε και τη συμβολή τη ελληνική αστυνομία μέσα σε αυτό το κομμάτι των ενημερωτικών δράσεων. Τώρα, με το χαρτοφυλάκι το οποίο έχουμε, έχουμε έρθει σε επαφή και με το Υπουργείο Παιδεία και με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση εδώ, να φτιάξουμε ένα σχέδιο δράση ακόμα και με, να ξεκινήσουμε με ένα απλό, ε, με, με, ένα, απλό πρόγραμμα ενημέρωσης που να πιάσει όλα τα παιδιά από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία, από το Βορρά μέχρι το Νότο της Κρήτης. Να ενημερωθούν όλα έστω και με ένα απλό πρόγραμμα, να πάρουν μια, μια εικόνα. Α, και δεύτερο, να δούμε πώς θα μπορεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, τουλάχιστον για την Κρήτη, να θεσμοθετηθεί ένα σεμινάριο, ένα μάθημα για τους νέους στα σχολεία. Δηλαδή, να μην υπάρχει εκπαιδευτική περίοδος που, να, που οι μαθητές τουλάχιστον να μην, ε, δε, να μην λάβουν από ένα, δύο, τρία, θα, θα εξεταστεί αυτό, σεμινάριο ή μάθημα της οδικής ασφάλειας. Είναι ένα αίτημα της κοινωνίας, των γονέων. Εγώ που κυκλοφορώ μου λένε, θα πρέπει να μπει μάθημα στη σχολεία. Και έχουν δίκιο. Πρέπει να γίνει. Άρα κρατάμε το ένα κομμάτι αυτό που έχουμε επικεντρωθεί. Πάμε στο άλλο το κομμάτι. Ε, βρίσκομαι στην εκτελεστική του τελευταίου μήνε επιτροπή του Υπουργείου Μεταφορών για τα θέματα οδική ασφάλεια. Αλλάζει ο κώδικα οδική κυκλοφορία. Θα αυστηροποιηθεί. Για μένα θα πρέπει να αυστηροποιηθεί ακόμα πιο πολύ. Διότι αυτή τη στιγμή ε, περνάμε μια κρίση στην, ε, στην άσφαλτο χάνονται ανθρώπινε ζωέ τα μέτρα πρέπει να είναι δραστικά και οι ποινέ, όταν περνάμε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, θα πρέπει να εφαρμόζονται στο 100%, 100%. διότι όταν εφαρμόζεις, όταν οι ε, 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 ελεγκτικοί μηχανισμοί επιβάλλουν τον νόμο αλλά μετά στην πορεία δεν εφαρμόζεται, ο παραβάτης, πιστέψτε με, δεν διορθώνεται. Mm -hmm. Υπάρχουν κάποιοι που διορθώνονται, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν διορθώνονται. Σου λέει, έλα εντάξει, γράψε με και κάτι θα κάνω εγώ. Και μετά πέφτει στα μαλακά και μετά από λίγο ξανακάνει την ίδια παράδοση, ξανακάνει. Γιατί βάζει, με, με τα στοιχεία εδώ, έχει διαπιστωθεί από του ελέγχου του οποίου έχουν γίνει ότι πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι του έχουν βεβαιώσει παραβάσει, πολύ πρόσφατα ξανά είχαμε παραβάσεις παραβάσει. Ενταλλαμβανόμενοι παραβάτε. Βεβαίω. Μα αυτού δεν κάνουμε. Μην του αντιμετωπίζουμε μόνο ε, τα δικαιώματα ε, του παραβάτη. Εδώ πρέπει να νομοθετεί και να εφαρμόζει. Για την προστασία της κοινωνία. Mm -hmm. Πρώτα κοιτάζει πώ μπορώ να προστατέψω του ανθρώπου και να μην σκοτώνονται στην άσφαλτο. Και μετά θα κοιτάζουμε α, την επιβολή των ποινών. Yeah, η αλήθεια είναι ότι κάποιο ο οποίο έχει πιαστεί επανειλημμένα ε, να παραβιάζει τον κώδικα οδική κυκλοφορία κάτι συμβαίνει εδώ και κάπως πρέπει να παρέμβουμε. Αυτό ακριβώς. Εκεί yeah. έρχεται η πολιτεία λοιπόν και πρέπει να ε, αυτόν τον άνθρωπο με κάποιο τρόπο να τον συμμορφώνει ώστε να μην είναι δημόσιος κίνδυνος. Ε, ποιος θα μπορούσε να είναι ο τρόπος αυτός τώρα κύριε Καρτσάκη είναι το θέμα. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, έχουμε δει ότι όταν αυξάνονται τα πρόστιμα, ότι οι έλεγχοι και τα λοιπά, βλέπουμε την κοινωνία να συμμορφώνεται. Δυστυχώς. Θα έπρεπε να συμμορφώνονται με το λόγο θα πρέπει να συμμορφώνει με την ενημέρωση. Καλά, αν είσαι παραβάτη, να πληρώσει. Δεν είναι δυστυχώς, κάτι το οποίο θα πρέπει να βλέπουμε να, να το αυτό το πράγμα. Κύριε ο, ο, ο νέο κώδικα οδική κυκλοφορία, σα ελπίσουμε να φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Μειώνει το όριο ταχύτητα στι πόλει. Το θέμα είναι να, να εφαρμοστεί. Ναι. Δεν είναι ότι φτιάχνουμε ένα νόμο ναι, ναι, ναι. και δεν εφαρμόζεται. Ε, θα γίνει πιο αυστηρό ο νόμο σε ανθρώπου που κάνουν τι ίδιε παραβάσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Mm -hmm. Ε, ναι, και αν κάποιο άνθρωπο μία, δύο, τρει, τέσσερι φορέ κάνει την ίδια, κάνει όλη την ώρα παραβάσει, να σου αφαιρεθεί το δίπλωμα και να ξαναδώσει. Γιατί δυστυχώ δείχνει ότι δεν ξέρει να οδηγεί σωστά. Έτσι. Δεν ξέρει ή αγνοείς ή, α, δεν δίνει σημασία στην ασφάλεια και τον γύρο σου. Γιατί δεν είναι μόνο η δική μα ασφάλεια όταν πιάνουμε ένα τιμόνι, είναι και η ασφάλεια Έτσι όσο ακριβώς. κινούνται στον δρόμο μαζί με εμά. Έτσι ακριβώ. Θέλω μόνο να αναφέρω δύο πράγματα ναι. τα οποία από τα στοιχεία δια, διαπιστώνουμε κάτι. Λέει ότι 44 άνθρωποι έχασαν, έχουν χάσει τη ζωή του. Τα 14 συνέβησαν μεταξύ 3 η ώρα το πρωί με 8. Να. Από τα 14, τα 11 Κυριακή ξημερώματα. Θέλετε να βγείτε το Σάββατο το βράδυ να διασκεδάσετε, Βγείτε. Θέλετε να πιείτε, Να πιείτε. Θα πάρετε ταξί να επιστρέψετε στο σπίτι, Να έρθει κάποιο να σας πάρει, Να υπάρχει οδηγό παρέας. Δείτε τα στοιχεία. Δείτε, τα στοιχεία είναι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή του. Mm -hmm, mm -hmm. Είναι. είναι η, 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 το να χάνουν οι άνθρωποι τη ζωή του είναι το πιο τρανταχτό παράδειγμα σοβαρότητα. Παιδιά, πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουμε όλοι μα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα. Και πάμε και σε ένα άλλο παράδειγμα που θέλω να πω στην εκπομπή σα. Γιατί τώρα με, με όλη την ενημέρωση βλέπουμε κάποια άλλα πράγματα. Αλλά θέλω να απευθυνθώ στου γονεί. Υπάρχουν πολλοί γονεί που υποκύπτουν στις πιέσεις των παιδιών, 15 χρόνων το παιδί, 14 χρόνων το παιδί, μη πω και χαμηλότερες ηλικίες, Είδατε ένα βίντεο που βγήκε πρόσφατα με ένα 13χρονο που οδηγούσε αυτοκίνητο. Και αγοράζουν οι γονεί μηχανάκι σε αυτά τα παιδιά. Χωρί δίπλωμα, χωρί καμία εμπειρία. Και όταν του ρωτάω, γιατί, τους το, το πήρε μηχανάκι, Ε, με πίεζε. Θέλω να του πω κάτι. Το να πει όχι, Όσε σχέσει είναι να υπιέσει. Ναι, καταλαβαίνω κάποιοι γονεί είναι υπερευαίσθητοι. Δεν θέλω να στεναχωρούν το παιδί. Αλλά αν πει όχι, προστατεύει το παιδί σου. Mm -hmm. Το παιδί σου δεν είναι έτοιμο στο να βγει έξω, να οδηγεί στο δρόμο. Το παιδί σου γίνεται κίνδυνο 15 χρονών οδηγό και 16 χρονών οδηγό σε άλλου. Όχι μόνο στον εαυτό και σε άλλου. Μπορεί να ανεβάσει και το παιδί κάποια άλλη οικογένεια. Πείτε να όχι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προστασία για, για το παιδί σας εκείνη τη στιγμή. Mm -hmm. Και ε, αφήστε το να μεγαλώσει. Και να γίνει 18 χρόνια. χρονών, πάρε του, ε, να βγάλει το δίπλωμά του, πάρτε του και μηχανάκι, χαράκι, πάρω τέτοιο. That's Βέβαια, that's και βάσει των στοιχείων, οι πιο επικίνδυνε ηλικίε είναι 18-25. Γιατί είναι βράζει το αίμα των νέων. Εκεί πρέπει να είμαστε. Οι γονεί, οι πολιτικοί. Πρέπει να είμαστε δίπλα. Όλοι. Πρέπει να είμαστε δίπλα. Και να τα έχουμε προετοιμάσει τα παιδιά από πιο νωρί, ώστε να φτάσουν 18 χρονών και να πούν, Να μην το βάζουν στο μυαλό του ότι ήπια, δεν οδηγώ. Έτσι. Βγήκα στην εθνική. Α μην δω τι δυνατότητε του αυτοκίνητου και να πάω με 180. Mm -hmm. αυτά, και να μην φοβούνται να πάρουν τηλέφωνο του γονεί του. Αυτά συμβαίνουν χρόνια και εδώ είναι το ερώτημα. Είμαστε έτοιμοι σαν κοινωνία να δούμε το πρόβλημα στα μάτια, mm -hmm. ή θα ξεκινήσουμε πάλι δικαιολογίε. Ή θα ξεκινήσουμε, ο κακός ο αστυνομικός που με σταμάτησε και του είπα, μα πριν 50 μέτρα έβγαλα τη ζώνη. Mm -hmm. Να μην υπάρχουν πλέον δικαιολόγεις. Ας γινόμαστε σωστοί, όταν είμαστε σωστοί, σεβόμαστε τον εαυτό μας, τους συνανθρώπους μας και είμαστε ε, και, και πάμε με ασφάλεια στον προορισμό μας. Mm -hmm. Και αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Σημαντικά τα μηνύματα τα οποία μα δώσατε σήμερα, κύριε Καρτζάη, και τα οποία στείλατε και στου γονεί αλλά και σε όλου μα. Σα ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σα για ευχαριστώ για για την ουδική γιατί ουδική μέσα εσφάλεια. από την εκπομπή σα δίνετε δυνατότητα να ενημερώνετε αυτοί οι άνθρωποι. Σα ευχαριστούμε.